Αν υπάρχει ένα κανόνα για τον οποίο οι σπουδαστέ κοινοθεσίε κουράζονται να ακούνται ξανά και ξανά στι σχολέ κινηματογράφου, αυτό είναι ο περιβόητο άξονα. Ή αλλιώ ο κανόνα των 180 μοιρών. Μοναδική απαράβατη εντολή, δεν τον πηδάμε ποτέ. Τι είναι όμω ο κανόνα του άξονα. Ο κανόνα του άξονα είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για τι σχέσει μεταξύ δύο χαρακτήρων στην οθόνη. Ο κανόνα αυτό θέτει ένα φανταστικό άξονα μεταξύ δύο χαρακτήρων ή ενό χαρακτήρα και ενό αντικειμένου. Για να καταλάβουμε με εικόνα αυτό που λέμε, θα δανειστούμε μια σκηνή από τα καλά παιδιά του Μάρτιν Σκορτσέζε. Στο μπαρ, ο Ρέι Λιώτο λέει στον Τζο Πέση πω είναι αστείο, πράγμα που δεν αρέσει καθόλου στον Τόμι. So? Όπω είδατε, στη συγκεκριμένη σκηνή, η κάμερα κινείται πάντα στον άξονα των 180 μυρών. Ο Τόμι κοιτάζει πάντα τον Χένρι από τα αριστερά προ τα δεξιά και ο Χένρι από τα δεξιά προ τα αριστερά. Διατηρώντα την κάμερα στη μία πλευρά αυτού του άξονα, οι χαρακτήρε παραμένουν με την ίδια σχέση η μία με την άλλη. Αυτό μα οδηγεί στο να κρατήσουμε το χώρο τη σκηνή σε τάξη, ώστε να είναι εύκολο από του θεατέ να τον παρακολουθήσουν. Α δούμε άλλο ένα παράδειγμα τήρηση του άξονα, αυτή τη φορά στη σειρά Peaky Blinders. Στη σκηνή θα δούμε τον Τόμι να παίζει κορονογράμματα την προβλήτα του Τσάρλι. Πάμε να τη δούμε και παρατηρήστε μόνοι σα αυτή τη φορά πώ ο σκηνοθέτη Ντέβιντ Κάφρεϊ

Δείτε στην παρακάτω σκηνή πώ ο Stanley Kubrick σπάει τον κανόνα του άξονα στη λάμψη. Βλέπουμε πω ενώ στην αρχή η πόρτα τη τουαλέτα που βρίσκεται μέσα σε Wendy φαίνεται στα αριστερά, στη συνέχεια θα δούμε τον Jack με δύο εναλλαγέ πλάνων να σπάει την πόρτα η οποία πλέον βρίσκεται στα δεξιά. Με αυτό το σπάσιμο του κανόνα, ο Stanley Kubrick μα δείχνει το χάο τη στιγμή και την κατάσταση τρέλα και σχιζοφρένεια στην οποία έχει επέλθει ο Jack. Όταν η τήρηση του άξονα φέρνει τάξη και ομαλότητα, το σπάσιμό του προκαλεί χάος. Αυτό το κάνουμε για να δείξουμε μια άβολη σκηνή που φέρνει μπελάδε, ή έναν μπερδεμένο ήρωα, ή ακόμα και έναν σχιζοφρενή χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα είναι πω πρέπει να γνωρίζουμε του κανόνε για να κάνουμε μια ομαλή ταινία. Αλλά αν του πάμε εν γνώση μα, τότε μπορεί να προκύψει κάτι μοναδικό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, για χαρά.